Βρίσκομαι στην αρχαιότερη, όπως είπε και ο πρόεδρος του ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ, ο Χρήστος Καρανάσιος, της θεσμικής εκπροσώπησης της περιφέρειας Θεσσαλίας. Επιτέλους να έχουν γραφεία. Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας την περιφέρεια Θεσσαλίας που βοήθησε προς αυτή την κατεύθυνση και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Φλόρο, που και αυτός με την συμβολή του δώσανε τον κατάλληλο χώρο ώστε να στεγαστούν το Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι αντιπρόσωποι, ώστε όλοι οι στρατιωτικοί της Θεσσαλίας να μπορούν να έρχονται, να λένε τα προβλήματά τους, να τα συζητάμε. Γιατί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεις Στρατιωτικών είναι μια μεγάλη οικογένεια, αποτελείται από 40 ενώσεις σε όλη την Ελλάδα, με χιλιάδες μέλη σε όλες τις περιφέρειες και τις περιφερειακές ενότητες. Διεκδικούμε το δίκαιο, την ισονομία και τη δικαιοσύνη, γιατί πολλά πράγματα στους Έλληνες στρατιωτικούς μας βιώνουν και εμάς και τις οικογένειές μας η αδικία, γιατί πολλά θέματα δεν έχουν λυθεί και επιτέλους πρέπει να λυθούν και πρέπει η πολιτεία να κοιτάξει και να ενισκύψει σε αυτά τα προβλήματα και δίνεται ο κατάλληλος χώρος εδώ στο κτίριο αυτό ώστε να έρχονται οι στρατιωτικοί της Θεσσαλίας και να λένε τα προβλήματά τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο να μεταφέρει στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεις Στρατιωτικών και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεις Στρατιωτικών να μεταφέρει στην πολιτική στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αλλά και στη Βουλή των Ελλήνων και σε όλους τους θεσμικούς φορείς του ελληνικού κράτους. Και πάλι συγχαρητήρια για την σημερινή τελετή.